Η έκθεση Κωνσταντινούπολη είναι μια απόπειρα εικαστικής καταβύθισης στην ιστορική τοπιογραφία της πόλης. Είναι ένας περίπατος στον χώρο και στον χρόνο. Μια προσπάθεια να αποτυπώσω όλα εκείνα τα σημεία που με συγκίνησαν στις επισκέψεις μου εκεί και τα οποία συνθέτουν ένα απολύτως υποκειμενικό, συναισθηματικό πορτρέτο της πόλης. Η αφήγηση ξεκινά το 220 μετά Χριστόν και καλύπτει 17 αιώνες ιστορίας, φτάνοντας μέχρι και το 1920. Αυτό που αποφάσισα να καταγράψω είναι όλα τα σωζόμενα μνημεία της πόλης, όλα δηλαδή αυτά που άδειξαν στη φθορά του χρόνου και μπορεί και κάποιος ακόμα και σήμερα να τα επισκεφθεί. Η εικαστική αφήγηση ξεκινάει το 220 μετά Χριστόν με την στήλη των Γότθων. Έναν εντυπωσιακό γρανιτένιο μονόλιθο ύψους 15 μέτρων, μια στήλη που ύψωσε ο Σεπτίμιος Σεβίρος όταν οι Ρωμαίοι νίκησαν τους Γότθους. Βρίσκεται στην είσοδο του Γκιούλχανέ, κάτω από το περίπτερο της Βαγδάτης, στο Top Καπί. Για μένα είναι το ομορφότερο σημείο της πόλης. Είναι το σημείο εκείνο που ενώνονται οι τρεις θάλασσες, του Μαρμαρά, του Κεράτιου και του Βοσπόρου. Το 330, ο Μέγας Κωνσταντίνος θα ιδρύσει τη Νέα Ρώμη. Δύο χρόνια αργότερα θα υψωθεί η ομώνυμη στήλη από Πορφυρίτη, η στήλη του Κωνσταντίνου, στην καρδιά της Μέσης Οδού, μια στήλη στην κορφή της οποίας έστεκε το κολοσιαίο χρυσό άγαλμα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ως απόλλωνα ήλιου, φρόντας ακτινοτό στέμα. Το άγαλμα κατέρευσε κατά τη διάρκεια καταιγίδας το 1106 και στη θέση του ο Μανουήλ ο πρώτος ο Κομνηνός τοποθέτησε ένα μεγάλο σταυρό, ο οποίος και αφαιρέθηκε τον καιρό της άλωσης. Το υδραγωγείο του Ουάλι, έργο του 375 μετά Χριστόν, ήταν το πιο εκτεταμένο υδρευτικό σύστημα της αρχαίας Μεσογείου. Το πρώτο υδραγωγείο το έκτισε ο Ανδριανός, το 144 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας Ουάλις το επέκτηνε, το μεγάλωσε και το συμπλήρωσε. Ήταν το πρώτο υδραγωγείο που τροφοδοτούσε την αυτοκρατορική πόλη με νερό από το δάσος του Βελιγραδίου. Λειτουργούσε για περισσότερα από 1500 χρόνια. Στα 921 σωζόμενα μέτρα μήκους του, συναντά κανείς σπίτια χτισμένα μέσα στις αψίδες του, παιδιά να παίζουν στην κορυφή του και κυσούς να κατακλείζουν τον πέτρινο σκελετό του. Στην παλιά συνοικία Ψωμαθιά, στον 7ο λόφο της πόλης, ο ύπατος Στούδιος ίδρυσε τη Μονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Η συμβολή της Μονής στη θρησκευτική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ σημαντική. Κατά την περίοδο της οικονομαχίας, συγκεντρώθηκε εκεί όλη η γνώση της αρχαιότητας. Μάλιστα, το εργαστήριο παραγωγής χειρογράφων ήταν διάσημο σε όλη την Ευρώπη. Στο Βατικανό φυλάσσονται ακόμα πολλά από τα χειρόγραφα της Μονής του Δίου. Επίσης, ήταν αυτό το τελειτουργικό της Μονής του Δίου που υιοθέτησαν οι Ρώσοι όταν ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Τέλος, η σημαντικότερη εξελικτική αλλαγή στη μορφή του ελληνικού αλφαβήτου προέρχεται από τη Μονή του Δίου, στην οποία καθιερώνεται σταδιακά από τον 8ο αιώνα η μικρογράμματη ή αλλιώς βυζαντινή γραφή. Η Αγία Σοφία χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 537 μετά Χριστόν. Έργο των σπουδαίων μηχανικών της εποχής Ανθέμιου και Ισίδωρου, η Αγία Σοφία μαγεύει ακόμη και σήμερα με το κολοσιαίο μέγεθός της, τον εντυπωσιακό της Τρούλο, από τα παράθυρα του οποίου λούζεται με φως το εσωτερικό της, αλλά και από τα ψηφιδωτά της που αποκαλύπτονται και πάλι μετά από αιώνες λύθης. Η Αγία Σοφία, η Αγία Ειρήνη και το Σουλτάν Αχμέτ δεσπόζουν στον πρώτο λόφο της Κωνσταντινούπολης, συνθέτοντας τη διασημότερη εικόνα της. Η Βασιλική Κινστέρνα χτίστηκε το 542 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Είναι η μεγαλύτερη σωζόμενη υπόγεια δεξαμενή νερού της πόλης, το υπόγειο Ανάκτορο, όπως λένε οι Τούρκοι, με 336 κίονες, 90 από τους οποίους κλείστηκαν πίσω από τείχο στα τέλη του 19ου αιώνα και δεν είναι ορατή σήμερα.
δύο κύονες υποβαστάζονται από δύο κολοσιαία γοργόνια, σκαλισμένα σε συμπαγής μονόλιθους. Αυτό που παραμένει εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου είναι το πόσο όμορφο κτίριο έχτισαν οι Βυζαντινοί για να γεμίσει με νερό και να μην το δει ποτέ κανείς. Χτισμένος από την Άννα τη Δαλασσινή, μητέρα του Αλεξίου του Πρώτου του Κομνηνού, ο ναός Σωτήρος Παντεπόπτου, του 1085 μετά Χριστό περίπου, βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τη Μονή Παντοκράτορα. Εντυπωσιάζει η θαυμάσια πλινθοδομή του με μοτίβα με άνδρων και αγγελωτών σταυρών, σε συνδυασμό με ροδέλες σε σχήμα τριαντάφυλλου και οδοτωτές ταινίες. Εξωτερικά, παραμένει εγκλωβισμένος μέσα στα παμπάλια ξύλινα σπίτια της φτωχογειτονιάς, γεμάτα απλωμένες μπουγάδες και παιδικά ξεφωνητά. Ο ναός του Αγίου Θεοδόρου του Τύρωνα βρίσκεται στον τρίτο λόφο της Κωνσταντινούπολης, στη συνοικία του Βεφά ή αλλιώς Καρβουναριού, όπως το γνωρίζουμε και από τη Λοξάνδρα. Χτίστηκε το 1100 και ανακαινίστηκε το 1400, συνδυάζει θαυμάσια αρχιτεκτονική των Κομνηνών και των Παλαιολόγων. Στον Εξονάρθικα θαυμάζει κανείς τα κενόκρανα με την άμπελο και τους μαρμάρινους αέριδες σκαλισμένους στην πρόσωψη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ναοδομίας του 12ου αιώνα αποτελεί το σημαντικό συγκρότημα της Μονής Χριστού Παντοκράτορος, χτισμένο από τον Ιωάννη τον Δεύτερο, τον Κομνηνό, το 1136 μετά Χριστό. Περιλαμβάνει τρεις εκκλησίες, έναν ξενώνα, βιβλιοθήκη, νοσοκομείο και γεροκομείο και έχει μια υπέροχη θέα στον Κεράτιο. Το παρεκκλήσιο, όπου υπήρχαν οι τάφοι αρκετών αυτοκρατόρων, Κομνηνών και Παλαιολόγων, έχει μετατραπεί τώρα σε τουριστικό περίπτερο. Χτισμένος από την Μαρία την Παλαιολογίνα στο Φανάρι, δίπλα στη Μεγάλη του Γένου Σχολή, ο ναός της Παναγίας της Μουχλιώτισσας είναι ο μοναδικός χριστιανικός ναός που λειτουργεί αδιάλειπτα στην Κωνσταντινούπολη από το 1282 έως σήμερα. Χτισμένο από τον Μωάμεθον Πορθητή το 1452, κοντά στο στενότερο πέρασμα του Βοσπόρου, το κάστρο του Μωάμεθ ή κάστρο της Ευρώπης γεφυρώνει μία απόκριμνη κοιλάδα με δύο αντικριστούς πύργους. Λίγο νοτιότερα βρίσκεται το Μέγα Ρεύμα, όπου κατοικούνταν το 19ο και τον 20ο αιώνα σχεδόν εξ ολοκλήρου από Έλληνες. Το 1489 γεννιέται στην Καπαδοκία ο Οθωμανός αρχιτέκτονας ελληνικής καταγωγής Μιμάρ Σινάν. Χάρη στη μακροβιότητα και το εξαιρετικό ταλέντο του, θα σχεδιάσει και θα επιβλέψει περισσότερα από 300 έργα. Ένα από τα εντυπωσιακότερα τεμένη του Σινάν είναι το Σουλεϊμανιέ. Έργο του 1557 δεσπόζει στην κορυφή του δεύτερου λόφου της πόλης με μαγική θέα στον Κεράτιο κόλπο. Το συγκρότημα περιλαμβάνει εκτός από το τέμενος τέσσερις θεολογικές σχολές, τα μαυσολεία του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και της Χουρέμ, νοσοκομείο, λουτρά, σχολείο, καθώς και η Μαρέτ. Το μαυσολείο του ίδιου του Σινάν βρίσκεται στη μέση οδό, αρκετά κοντά στη στήλη του Κωνσταντίνου και τη σκεπαστή αγορά. Δυτικά της Αιγυπτιακής αγοράς ή αγοράς των Μαχαρικών βρίσκεται το παλαιό τέμενος Ρουστέμπασα. Από τη βεράντα του μπορεί να δει κανείς την πολύβοη αγορά με τα δεδαλώδη σοκάκια που ανεβαίνουν ως το Σουλεϊμανιγέ και τη σκεπαστή αγορά, γεμάτα μυρωδιές, αρώματα και γεύσεις. Κάπου στη μέση αυτής της διαδρομής συναντά κανείς τον Μπουγιούκ Γενή Χάν, το μεγάλο νέο χάνι. Πρόκειται για ένα από τα ατμοσφαιρικότερα χάνια της πόλης, χτισμένο από Αρμένιο αρχιτέκτονα το 1764 μετά Χριστό.
Στο Χάνι στεγάζονται εδώ και αιώνες οι ξακουστοί Αρμένοι ή αργυροχώοι της πόλης. Αρμένοι αρχιτέκτονες έκτισαν και την κρίνη Μεχμέτ Εμίν Αγά το 1741, μια θαυμάσια κρίνη κάτω από την συνοικία του Τζιχάνγκυρ στο Πέρα. Το 1856, ο Σουλτάνος Αβδουλμεσίν, όντας ευχαριστημένος από το επιτυχημένο χτίσιμο του ανακτόρου Ντολμάμπαχτσε, αναθέτει στους Αρμένους αρχιτέκτονες αδερφούς Μπαλιάν ένα νέο τζαμί, το τέμενος Ορτάκιοι, στην περιοχή του Μεσοχωρίου. Το Μεσοχώρι ήταν το χωριό που γεννήθηκε η Χαρίκλια Καβάφη. Οι εικόνες του Πέραν συμπυκνώνουν όλη την ανάπτυξη της πόλης του 19ου αιώνα. Η μεγάλη οδός του Πέραν συγκεντρώνει τα προξενία των ευρωπαϊκών κρατών, θέατρα, κινηματογράφους και πολλά καταστήματα, κυρίως Ελλήνων, αλλά και Αρμενίων και Εβραίων. Στην αίθουσα τσαγιού του φημισμένου ελληνικού ζαχαροπλαστείου Λεμπόν διασκέδασαν διανοούμενοι και καλλιτέχνες όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη. Λίγο πιο κάτω, στα διάσημα σκαλάκια, το φημισμένο κατάστημα των αδερφών Φουαγιάν προσέφερε ό,τι εκλεκτότερο κυκλοφορούσε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην κορυφή του δρόμου συναντάμε ακόμη ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της πόλης, τον πύργο του Γαλατά. Χτισμένος από τους Γενοβέζους το 1348, προσφέρει το πιο εντυπωσιακό πανόραμα της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης. Δορισμένα από τον Εβραίο τραπεζίτη Αμπραάμ Σάλομον Καμόντο, τα σκαλοπάτια Καμόντο, έργο του 1870 μετά Χριστόν, είναι από τα ομορφότερα δείγματα Άρνου Βουό στην πόλη. Βρίσκονται στην οδό των τραπεζών, την Μπανκαλάρτσα Ντεσί, στο Γαλατά. Το σημερινό εντυπωσιακό κτίριο της ιστορικής Μεγάλης του Γένου Σχολής, η οποία ξεκίνησε τον 4ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ως Οικουμενική Πατριαρχική Σχολή, χτίστηκε το 1883 από τον Κωνσταντίνο Δημάδη. Βρίσκεται στο φανάρι δίπλα από την Παναγία τη Μουχλιώτισσα και λίγο πιο πάνω από το Πατριαρχείο. Η οικαστική αφήγηση ολοκληρώνεται γύρω στο 1920 με τους ψαράδες στη γέφυρα του Γαλατά. Η νέα γέφυρα, όπως ονομάστηκε, ήταν η τέταρτη κατά σειρά γέφυρα που θεμελιώθηκε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.